του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή. Σοκάρουνε όντως οι λεπτομέρειες τις οποίες παρέθεσαν πριν από λίγο τόσο ο κ. Λακαριανός εκπρόσωπος τύπου όσο και ο Διευθυντής Ασφάλειας ο κ. Αργυρίου αλλά και ο Διευθυντής Ασφάλειας της Προστασίας της Θαλασσίου Συνόρου κ. Δαμουράνης. Όπως είπανε καταρχήν και διευκρίνησαν και ξεκαθάρισαν ότι δεν βρέθηκε δεμένο το σκηνή στα πόδια της φοιτήτριας, στο πτώμα της φοιτήτριας. Αλλά δέθηκε από ειδικά εκπαιδευμένους δίτες ισορρός προκειμένου να ανασυρθεί και να μην παρασυρθεί στη θάλασσα καθώς όπως ανέφεραν υπήρχε κυματισμός εκείνη την ώρα. Ακόμα έγινε σαφές στην απολογία του 19χρονου, έγινε σαφές πως στην απολογία του 19χρονου φαίνεται πως το θύμα εξαναγκάστηκε σε πράξη χωρίς τη θέλησή του. Όπως ανέφερε ο πλοίαρχος ο κ. Δαμουράνης, ναι. Οι δράστες έριξαν την κοπέλα στη θάλασσα, γύρισαν σπίτι, καθάρισαν, πήγαν ξανά στο σημείο, πέταξαν κάποια αντικείμενα, επέστρεψαν πάλι πίσω, πήραν πάλι κάποια αντικείμενα όπως ήταν το σίδερο, το ατμοσίδερο το οποίο τη χτύπησαν και μάλιστα η βάση αυτή του ατμοσίδερου υπάρχει ακόμα, έχει βρεθεί αυτή στο σπίτι και ταιριάζει με το σίδερο το οποίο βρέθηκε στις ακτές. Ξαναγύρισαν, πέταξαν κάποια αντικείμενα, επέστρεψαν στα σπίτια τους και κοιμήθηκαν. Ανέφερα χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρίου ότι φαίνεται ότι ο 19χρονος που είναι αυτός που έχει ομολογήσει φαίνεται ότι είναι απαθής, περιγράφει σαν να περιγράφει για κάποιο τρίτο πρόσωπο και δείχνει να μην έχει συνειδητοποιήσει την πράξη του. Η μαρτυρία του είναι αυτή βέβαια που έχει οδηγήσει τον δεύτερο φερόμενο δράστη, ο 21 ετών Ροδίτης. Και να πούμε μάλιστα σε αυτό το σημείο ότι και ο αλβανικής καταγωγής έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αυτό το παιδί 19 χρονών ο φερόμενος ως δράστης, αλλά και ο δεύτερος δεν έχει ακόμα ομολογήσει την πράξη του. Ωστόσο υπάρχουν αντιφάσεις όσον αφορά τις ερωτήσεις που του κάνουν οι λιμενικοί μέχρι που του κάνουν οι λιμενικοί από την πρώτη στιγμή μέχρι και χθες. Τώρα από εκεί πέρα να σου πω ότι... Γι' αυτό θα υπάρξει και κατά αντιπαράσταση εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Είναι κάτι που έχει ζητήσει ο συνήγορος της οικογένειας της άτυχης κοπέλας. Αυτό που αφορά την κατά αντιπαράσταση και μιας και έγινε λόγος και από τον κύριο Χού για τον συνήγορο της οικογένειας ότι δεν έγινε από την πρώτη στιγμή, έπρεπε σύμφωνα όπως θα μας ανέφερε ο κύριος Αργυρίου και ο κύριος Λακαριανός να σφραγιστεί η χώρη, να μεταβεί το εγκληματολογικό της αστυνομίας προκειμένου να ερευνήσει όλα τα στοιχεία, διότι αντικαταπαράσταση εξέταση αφορά ακριβώς τον συγκεκριμένο χώρο με όλα τα ευρήματα που υπάρχουν και στην κατάσταση στην οποία αφέθηκε από τους δράστες την ώρα του εγκλήματος. Έπρεπε να προηγηθεί αυτό, να προηγηθούν οι έρευνες και η συλλογή όλων των στοιχείων μας ανέφεραν, προκειμένου συνέχεια να υπάρχει ο χρόνος να γίνει και η κατά την παράσταση εξέταση των δύο βασικών κατηγορούμενων. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε Νίκο. Είναι συγκλονιστικά και φρικιαστικά όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις για το θέμα. Με τη συνδρομή ιδιωτών διτών διενήργησα εξονυχιστική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή ανέβρεσης της Ορού και εντόπισαν μεταξύ άλλων ευρημάτων ηλεκτρική συσκευή σιδερώματος χρώματος λευκού μοβ με την οποία φέρεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι η Θανούσα στην εξοχική κατοικία στην περιοχή των Πεύκων. Σημειώνεται δε ότι στην ίδια οικία έχει ανεβρεθεί μεταξύ άλλων βάση ηλεκτρικού σίδερου ίδιου τύπου που αποτελεί το έτερο εξάρτημα της ηλεκτρικής συσκευής σιδερώματος. Αερογέφυρα ζωής στήθηκε τα ξημερώματα από το Ηράκλειο Κρήτης προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.